Αυτό συμβαίνει στα ΚΤΕΛ λοιπόν. Απίστευτες εικόνες, Αντώνη, που θυμίζουν την εποχή πριν τον κοροναϊό, εκτυλίσσονται ξανά και ξανά στους σταθμούς των υπεραστικών λεωφορείων, τόσο στη Λιοσίων όσο και στον Κηφισό. Εικόνες που επαναλαμβάνονται κάθε φορά που φτάνει ένα λεωφορείο από την επαρχία που μεταφέρει τα πασχαλινά δέματα. Δέματα δηλαδή που μεταφέρουν τον Οδελία που δεν θα μπει φέτος στη Σούβλα και έρχεται πακεταρισμένος μαζί με φρέσκα ζαρζαβατικά από τον Ποστάνη και αυγά από το Κοτέτσι. Βρεθήκαμε εμείς στο σταθμό των υπεραστικών λεωφορείων με την κάμερα το Α και καταγράψαμε τέτοιες σκηνές που δείχνουν ότι κάθε φορά που φτάνει το λεωφορείο, οι άνθρωποι που περιμένουν το δέμα τους σηκώνονται, κατευθύνονται βιαστικά προς το λεωφορείο, μόλις ανοίγει η πόρτα, τρέχουν προς τα εκεί, συνοστίζονται, δεν έχουν τα προστατευτικά μέτρα, δηλαδή περισσότεροι δεν φοράνε μάσκες ούτε γάντια, δεν τηρούν μεταξύ τους τις αποστάσεις, κινούνται πάρα πολύ βιαστικά, πιάνουν τα πάντα με τα χέρια και προσπαθούν να μην πάρει κάποιος άλλος το δέμα τους. Ναι. Επειδή λοιπόν αυτές οι σκηνές θα επαναληφθούν και αύριο, καλό θα είναι ο κόσμος να είναι προσεκτικός και να τηρεί τα μέτρα ασφαλείας που τόσο πολύ επισημαίνουν οι υγειονομικές αρχές. Και επίσης ακόμη πιο καλό θα είναι η διοίκηση των ΚΤΕΛ να δει το ζήτημα αυτό σοβαρά και να